Δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε μια ομάδα έτοιμη. Το σχόλιο σου. Νομίζω ήταν ένα πολύ καλό φιλικό μετά από το πρώτο φιλικό, το οποίο πιο πολύ το είδαμε σαν προπόνηση. Ξέραμε ότι είναι πολύ καλή ομάδα η Club Breeze και νομίζω ότι παρουσιαστήκαμε πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, ασχέτως αν δουλεύουμε πολλές προπονήσεις. Ευθυμή, για σένα τι σημαίνει να πετυχαίνεις ένα γκολ σε ένα τέτοιο φιλικό, μια ομάδα επίπεδου Champions League και γενικώς το να σκοράρεις εσύ σου. Διαδοχικά έβαλε στο προηγούμενο μάτς, βάζεις τώρα γκολ. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό για τον επιθετικό τον γκολ. Προσπαθώ να δουλεύω πολύ στις προπονήσεις. Αυτές οι εβδομάδες θα μας βοηθήσουν για όλη τη χρονιά. Όπως είπα και πριν, δουλεύουμε πολλές προπονήσεις. Νομίζω δεν μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα από αυτό το φιλικό, αλλά νομίζω ότι κάναμε ένα καλό φιλικό με μια πολύ καλή ομάδα για μένα. Είδες ένα ημίχρονο από τον πάγκο, στο δεύτερο έπαιξες. Τι νομίζω ότι πήγε πολύ καλά και τι ίσως και αδυναμία διαπίστωσε στην ομάδα σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε, θα μιλήσουμε και με τον προπονητή να δούμε ακριβώς τι δεν κάναμε σωστά και τι ήθελε να κάνουμε καταρχήν ο προπονητής μας και δεν το κάναμε. Αλλά νομίζω, όπως είπα και πριν, ότι επειδή είμαστε και στην προετοιμασία και επειδή αυτό που μας νοιάζει είναι περισσότερο η φυσική κατάσταση και να δεθούμε μεταξύ μας, νομίζω για φιλικό ήταν πολύ καλό τέτοια μας. Πολλά παιδιά προέρχεστε από πρωτάθλημα που παίξατε κανονικά ανδρικό ποδόσφαιρο, όχι όπως παλιότερα που ερχόσασταν από τις ακαδημίες. Εσύ είναι ο Πούγκουρας, είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης. Αισθάνεσαι πλέον ότι η ομάδα έχει τις βάσεις και τα νεαρά αυτά τα παιδιά για να μπορέσουν να διεκδικήσουν περισσότερα πράγματα από τον εαυτό τους? Νομίζω πως ναι, όλοι που είμαστε εδώ πέρα είμαστε έτοιμοι. Όπως είπες και πριν, όλα τα παιδιά έχουμε ήδη ένα χρόνο και κάποια χρόνια τα προηγούμενα σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ διαφορετικό, μπορώ να πω, από το όταν προερχόμαστε από τις ακαδημίες. Έχουμε δει και συζητάμε μεταξύ μας πολύ διαφορετικά πράγματα, στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα και μετά στον τρόπο παιχνιδιού μας. Και νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό σύνολο και όλοι είναι έτοιμοι να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό. Όλοι είμαστε στην ίδια θέση. Ευθύμη, είναι πιο μπροστά ο ΠΑΟΚ από ό,τι είχατε υπολογίσει στην προετοιμασία? Δηλαδή, βλέπουμε πολύ φρεσκάδα, πράγματα να σας δίνουν και όχι λίγα, αρκετά. Κάποιοι θα περίμεναν ότι ίσως είναι πολύ νωρίς γι' αυτό. Εσύ τι λες? Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά βλέπουμε πολλά πράγματα όπως και στα παιχνίδια δεν βγάζουμε τόσο κούραση. Βλέπουμε ότι έχουμε την κυριαρχία της μπάλας, βλέπουμε ότι έχουμε φάσεις. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι χώροι λόγω κούρασης, όπως είπα, που πρέπει να καλύβουμε και τακτικά κομμάτια τα οποία πρέπει να κάνουμε παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο, όπως είπες και εσύ. Σου έλειψε ο ΠΑΟΚ? Πολύ. Τον βλέπεις διαφορετικό σε σχέση με αυτό που ξέρεις πριν? Τι εννοείς ακριβώς? Οργάνωση, για αυτό που βλέπεις σαν ομάδα. Νομίζω ότι από πολύ νωρίς υπάρχει μια περισσότερη οργάνωση, θα το έλεγα. Από πολύ νωρίς έχει γίνει ένα πολύ, πολύ καλό πλάνο, που τα προηγούμενα χρόνια νομίζω άρχισε πιο πολύ να γίνει. Σε ό,τι αφορά το τρίτο προκριματικό του Champions League, το σκέφτεσαι, το προσεγγίζεσαι, ότι δεν έχουμε να χάσουμε κάτι, πάμε να τα δώσουμε όλα, σας αγχώνει? Ποια είναι η προσέγγιση? Νομίζω δίκαια βρισκόμαστε εκεί πέρα και θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε. Νομίζω ότι είμαστε ισάξια με τις άλλες ομάδες εκεί πέρα. Προσωπικά έτσι το βλέπω. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι από κάποιον, εξαρτάται από εμάς. Ευθύμη, τι καινούριο βλέπεις να έχει περάσει την ομάδα ο Βλαντανίβιτς? Είναι και αυτός ένα καινούριο πρόσωπο, μια καινούργια αρχή? Νομίζω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο και υπάρχει πειθαρχία σε όλους τους τομείς.